Καλώ στα κορίτσια τα όμορφα. Γεια σας. Καλώ στη Θεσσαλονικιά. Τι κάνετε? Και τις άλλες Θεσσαλονικές. Τι κάνετε? Καλώς ορίσατε. Μας λείψατε. Και εσείς μας λείψατε, αλλά σας φάγανε τα ταξίδια. Η Ιταλία. Για δουλειά. Λοιπόν, πάντα. Να ανακαλύψουμε καινούργια πράγματα, να τα δείξουμε εδώ πρώτα απ' όλα. Σήμερα θα δείξουμε πράγματα που δεν έχει δει κανείς. Και χαίρομαι πολύ εδώ γι' αυτό. Το θέμα μας είναι τα χείλη. Όλες οι γυναίκες θέλουμε, είναι ένα από τα δυνατά μας σημεία τα χείλη. Ναι. Πρώτη διδάξασα, μάλλον από τις πρώτες Kylie Jenner, χαμό στο διαδίκτυο, εσύ έχεις αρχίσει και ξεβάφησε. Γιατί? Γιατί? Α. Γιατί θα το βάλω κι εγώ, λοιπόν, τρελίστε. Φέρω με αυτό το γκατζετάκι, δεν το φορέσω εγώ. Όμως... Να δείξουμε και ποια είναι η Kylie Jenner που μπορεί να μην την ξέρουν, που έχει αυτά τα πολύ ωραία χείλη που εγώ πιστεύω ότι κάτι έχει κάνει. Δεν γίνεται να έχει αυτά τα χείλη. Θα δείξουμε εγώ λίγο τα έχει τσιμπήσει. Σίγουρα θα δείξουμε με το μακιγιάζ πώς μπορούμε να πετύχουμε κάτι τέτοιο και να πάψουν πάρα πολλές γυναίκες να χρησιμοποιούν αυτά τα περίεργα εξαρτήματα, σφινοπότηρα που βλέπουμε στο διαδίκτυο, κάποια άλλα gadget και εργαλεία που πραγματικά κάνουν κακό στα χείλη. Πολλές φορές πληγώνονται και το αποτέλεσμα είναι καθόλου, δεν είναι καθόλου επιθυμητό. Άρα μπορείς να αποκτήσεις ωραία σαρκώδη χείλη και μόνο σου αν ξέρεις. Με δύο-τρία πραγματάκια, εμείς δύο-τρία πραγματάκια σήμερα θα έχουμε στα χέρια μας. Εδώ έχουμε ξεκινήσει την κοπέλα σε ένα φυσικό κραγιόν, την Μαρία μας. Λοιπόν, και θα πάμε στην Αφροδίτη, η οποία θέλω να δεις, Φέη, όλο το μυστικό είναι το εξής. Για να πετύχουμε αυτό το σχήμα στην Kylie Jenner, εδώ στα χείλη της έχω σχηματίσει μία καρδούλα και επίτηδες την έκανα πιο πριν, αφήνοντας κενό ακριβώς πάνω στα χείλη της. Γιατί θέλω να δώσουμε αυτόν τον όγκο τον λίγο πιο έξω. Έτσι. Άρα κάνεις την καρδούλα πρώτα. Αφήνοντας όμως το κενό, θέλω να το δουν καλά οι φίλες μας. Για να πάμε λίγο ένα πολύ κοντινό. Να σε δω κι εγώ λίγο, ρε βρε. Το πας τόσο πάνω. Πάνω. Πας καλά. Θα δεις πώς θα γίνει. Το πήγες τόσο πάνω. Ναι. Έλα τώρα. Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, άφησε κενό. Δεν είναι ότι το πήγα λίγο πάνω από το περίγραμμα. Λίγο είναι, αφήστε την να λέει. Λίγο είναι. Λοιπόν, πάμε. Δεν είναι και λίγο. Λοιπόν, και συνεχίζουμε το περίγραμμα των χιλιών. Μετά το κατεβάζεις. Το κατεβάζουμε ακριβώς. Ανάλογα λίγο πάνω από τα χείλη μας. Δεν αφήνουμε κενό. Μόνο πάνω εδώ στην καρδούλα, στο στην σχήμα καρδούλα, που κάνει. Ναι. Το φυσικό μας σχήμα. Θέλω να το δω πώς θα γίνει. Και κάτω λίγο το βγάζει, παιδί μου. Λίγο, ακριβώς. Πολύ λίγο. Και θα περάσουμε ένα μάτι σταθερό κραγιόν, Φέη, για να είναι πιο ωραίο το αποτέλεσμα, πιο γεμάτο. Δεν θα μπορούσε να βάλεις και μέσα όλο μολύβι. Μολύβι, αυτό είναι μια άλλη τεχνική. Ναι. Επειδή μου την έχει στείλει να τη δώσω, ναι, σε μέλη. Έχει χιλιάδες πράγματα για το overlipping. Έτσι λέγεται. Ναι, είναι τεχνική overlipping. Λοιπόν, και θα αρχίσουμε να βάφουμε εδώ. Θέλω δωράκια σήμερα, Ράνια, που τούρισε, προετοιμάζω. Α, τα έχουμε όλα έτοιμα. Facebook Make Me Up Cosmetics. Ναι. Θα πάρουν όλο το σετάκι για τα χείλη, ό,τι χρειάζονται, τα, ναι, πάντα. 5 τηλεθεατρίες, ναι, από εμάς. Ναι, ναι, ναι. Και αν θέλεις και από σένα. Θα δώσω κι εγώ. Ναι. 5 εσείς στο Facebook. Πού θα σε βρούνε Make Me Up Cosmetics. Cosmetics. Ακριβώς. Και εγώ θα δώσω. Θα σκεφτώ. Περιμένω. Λοιπόν, βλέπεις πώς έχουν μεταμορφωθεί τα χείλη της Αφροδίτης. Ρε παιδιά. Σήκω. Αφροδίτη μου, σήκω. Φίλες από τα παλιά, περίμενε. Φίλες από τα παλιά. Προσέχω. Εσύ θα κάνουμε αυτό ή θα κάνουμε το πράσινο? Αυτό. Α. Αυτό και θα μου βάλεις το πράσινο. Μας δουλεύετε εσύ, μας έρχεσαι να βάλετε το πράσινο. Περίμενε, θα δείξουμε το κατσετάκι, αλλά και αυτό είναι πολύ ωραίο να δούμε πώς. Περίμενε, τώρα που είναι άβαφα να κάνουμε πρώτο το πράσινο ή θα το μπερδέψουμε. Το πράσινο περιμένω. Το πράσινο περιμένω. Λοιπόν, ναι, σήμερα τα είπε και ο Γιώργος, πρέπει. Λοιπόν, ένα καινοτόμο πραγματικά προϊόν. Καλέ, πολύ ωραίο έγινε το. Ωραίο. Λοιπόν, αυτό το έφερε από την Κοσμοπρόφ. Είναι από την Αγγλία, από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο. Θα έρθει τη Δευτέρα. Το... Δεν το έχει δει κανείς μα κανείς. Αφού πρώτη φορά. Στην Ιταλία το βρήκε. Στην Ιταλία το βρήκα, αλλά η εταιρεία, η έδρα της είναι στην Αγγλία. Από το Λονδίνο. Βλέπουμε αυτό το προϊόν για πρώτη φορά. Είναι ένα πράσινο μπάλμ. Το οποίο έχει έλαια τζοτζόμπα, sea butter και κερί μέλισσας. Ενυδατώνει, τρέφει τα χείλη. Αλλά κυρίως τονίζει τη χρωστική, τη φυσική των χιλιών μας. Με τη χημεία του δέρματος και τη θερμοκρασία θα βγάλει το φυσικό χρώμα. Στην κυρία Πατέρα, βέβαια, εγώ πάθα πλάκα. Μου άρεσε άρα, πάρα δηλαδή, πολύ. Άρα, δηλαδή, εγώ θα βάλω αυτό το lip balm και θα αναδείξουμε το φυσικό σου και χρώμα. Και θα δούμε ποιο είναι το χρώμα του κραγιόν. Πρέπει να δούμε τη διαφορά τώρα. Το έβγαλα. Έχω βγάλει και το μακιγιάζ. Ωραία, να το δούμε και εδώ. Ναι, καλέ, τι λες να είχατε. Όχι. Αυτό δεν έχω. Όντως. Λοιπόν, δώσε. Και όσες φορές το περάσουμε, τόσο πιο έντονο θα γίνει. Να το βάλω εγώ. Το βάλεις εσύ. Τα σκαστραφτάκια έχεις. Όχι. Σιγά σιγά να βλέπουμε πώς γίνεται. Δηλαδή, όποια το βάζει, της δείχνει ότι αυτό είναι το χρώμα. Η φύση ποτέ δεν κάνει λάθη κανονικά. Η φύση σου. Ακριβώς. Η φύση σου. Η φύση και όπως έχεις γεννηθεί, τα χρώματά σου. Θέλει και εγώ θα τα βάλω. Εγώ αν βάλω και δείξει η φύση ότι έχω κόκκινα εδώ,
Πάει να πει ότι το ψάρι το ψήνω και ψήνω μεριές, τύπου. Καλά, τώρα αφού με το ψάρι. Δηλαδή μήπως έχει και άλλα ωφελήματα από το κραγιόν. Γιατί το κερασί μου πάει. Έχω κερασί χιλί. Σκούρι είναι. Είναι, αναδεικνύει το φυσικό χρώμα, δεν θέλουμε να βάλουμε χρώματα. Πώς βάζουμε ένα λιποζάν. Δηλαδή εμένα το χρώμα μου είναι το λίγο ροζ. Ναι. Τι χρώμα είναι αυτό. Ναι, λίγο ροζ. Είναι λίγο ροζ, ε. Ακριβώς. Παιδιά, φοβερό, γενικώς το πράσινο με το κόκκινο, ξέρω. Δεν είναι τέλειο το χρώμα. Μόνο ένα έχει. Θα έρθει τη Δευτέρα, θα το αποκτήσετε όλες. Εγώ θα ψαλονίκω. Α, επιτέλους. Παιδιά, είναι πολύ ωραία. Λοιπόν. Η κυρία Ηλιάκη, γιατί δεν έρχεται, η κυρία Σάσα, γιατί δεν έρχονται εδώ. Πόσο με αγαπάς. Εξιδεία. Πόσο με αγαπάς. Πολύ. Το ξέρεις. Χρόνια τώρα. Πόσο μα... Λοιπόν, περιμένετε, περιμένετε. Ελάτε κάτι κι εσείς στις αλλαγές, παρακαλώ. Ελάτε να δοκιμάσετε κι εσείς. Λοιπόν, έδωσε 5 σετάκια η Ράνια στο Facebook του Make Me Up Cosmetic. Εγώ θα δώσω. 800. 10, δώσε 10. Είπες 800. Μ' αγαπάς. Πολύ. Πόσα χρόνια γνωριζόμαστε. 60. Πάνω από 15. Πάνω από 15, σταμάτα. Όχι, 60. Λοιπόν, θα δώσω... Άντε, Ηλιάκη, τελειώνε. Θα δώσω... Δεν ξέρεις ότι αργεί, Ηλιάκη. Θα δώσω 10 κραγιόν στο Instagram. Επιτρέπετε. Εννοείται. Εννοείται. Πολύ ωραία. 5 και 5 στις φίλες που θα κάνετε mention σε λίγο. Και έχω να σου πω ότι θα το φοράνε και αγόρια. Δεν θέλει να πάρει. Για τα Mad Awards. Βάλτε το καλά, ρε παιδί μου. Βλέπετε ότι. Εσύ είσαι πιο μπες καφέ. Πιο μπες καφέ, ναι. Εγώ είσαι πιο καφέ μπες. Δεν σου προκαλεί κοντράστ. Είναι ίδιο με το. Σαν να είναι εγώ είμαι πιο ροζ. Εσύ είσαι πιο πορτοκαλί, ρε παιδί μου. Δείτε και την Μαρία. Δεν βλέπει, δε κορίτσι μου. Δεν έχει το μυαλό σου με την μπούκλα. Δεν έβαλα να λέει. Έλα, Σάσα. Λέω, η Σάσα είναι πιο πορτοκαλί. Και μου λέει, δεν έβαλα. Και είσαι πολύ, έτσι είναι. Δεν είναι fake. Πόσο πάρει βασικά, βασικά δεν είναι καθόλου ψεύτικο. Παιδιά, ωραίο, ε! Και πόσο κάνει. Θα είναι στα 15 ευρώ. Τώρα δεν λέμε τη μέσα εδώ. Γιατί. Δεν ήρθαμε γι' αυτό. Πολύ ήρθαμε ωραία, να λανσάρουμε κάτι καινούριο καινοτόμο. Όντως είναι πιο κοραλή εσένα. Πολύ ωραίο, Γιώργο. Όσοι και να το βάλουμε, ο καθένας αποκτάει. Τι να κάνουμε, δεν τη βλέπω να έρχεται κατά εδώ. Τη βλέπω εκεί κρυμμένη. Και τη Σουζάνα. Πώς λέγεται αυτό. Red Label. Είναι επαναστατικό προϊόν. Το Label, εξού και το Label. Δεν χρειάζεται να έχουμε κραγιόν, έχουμε το δικό μας κραγιόν αποκλειστικά. Αυτό που μας έδωσε η φύση. Πολύ ωραία. Κάτι άλλο που θα ήθελες να μας πεις, ήθελες να πεις ακόμα μια τεχνική για τα φύλλα. Εδώ φύλλη. Ήθελα λίγο να δείξω λίγο, κάτι ναι. Πάνω στην Αφροδίτη ξανά για να βοηθήσουμε τις τηλεθεάτριες. Κρύβομαι από πίσω. Κοροϊδεύει. Θες να σου θυμίσω πως βγήκε στο ερωταστικό. Πάρα πολύ ωραίο, ήταν φουντωμένο. Λοιπόν, για να βοηθήσουμε τις τηλεθεάτριες για το κραγιόν και για αυτό που έχουμε δείξει. Σαν κλόουν βγήκες. Το Kylie Jenner. Λοιπόν. Πρέπει να, αν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, μας βοηθάει πάρα πολύ φαίει το κονσίλερ. Έχω βάλει κονσίλερ στο πινέλο. Οπότε μπορούμε να πάμε γύρω-γύρω και να σβήσουμε και να διορθώσουμε. Να μην αγχωθούμε αν κάτι στο περίγραμμά μας, όπως κάνω εγώ εδώ αυτή τη στιγμή,